Στο πλευρό του Χάρη Δούκα για την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στέκεται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Με γραπτή δήλωση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές κάλπες όπως είχε ακουστεί και απευθύνει κάλεσμα συμπόρευση στον Δήμαρχο Αθηναίων. Για μένα είναι σαφές ποιο μοντέλο μπορεί να ενώσει δυνάμεις, να μεγαλώσει την παράταξη, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, να δώσει διέξοδο διακυβέρνηση σε μια κοινωνία με ανάγκες και προβλήματα. Και τελικά να δώσει προοπτική νίκης για το μεγάλο ΠΑΣΟΚ που ονειρευόμαστε. Χρειαζόμαστε μια γενναία, τολμηρή αλλαγή. Για την παράταξη, για την πατρίδα. Χάρη, πάμε. Το ναι Χριστοδουλάκη σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα Δούκα έρχεται μετά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων να προτείνει χρονοδιάγραμμα εκλογής νέου Προέδρου στις αρχές Νοεμβρίου, κίνηση που ενόχλησε την Χαριλάου Τρικούπη. Κύριος Δούκας δημοσιοποίησε μια πλατφόρμα. Και ρωτώ εγώ λοιπόν, δεν μπορούσα να περιμένει δύο μέρες, τρεις μέρες να καταθέσει αυτή την πλατφόρμα στην Κεντρική Επιτροπή? Ο κύριος Δούκας αποτελεί, εξ όσων γνωρίζω, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί όλη αυτή η συζήτηση να διεξάγεται μέσω επιστολών ή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε θεσμικό κόμμα, έχουμε όργανα. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που έχει αμφισβητήσει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη, φαίνεται να παίρνει θέση υπέρ του Χάρη Δούκα. Ο μόνος που συμβολικά κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Συμβολικά και ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία και το σύστημά της είναι αυτός. Είναι ο Χάρης Δούκας. Η παρούσα φάση των χαρακομμάτων και των ομάδων αυτή τη στιγμή δεν συμβάλλει στο στόχο του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή συγκυρία έπονται υποψηφιότητες. Στο ερώτημα αν μπορεί ο Χάρης Δούκας να είναι δήμαρχος Αθηναίων και ταυτόχρονα πρόεδρος κόμματος, ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε με καρφί. Η Αθήνα είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό μαγαζί και δεν έχει καμία σχέση με δήμους άλλων χωρών. Το αν μπορεί κάποιος να υπηρετήσει και αυτό και την προεδρία του κόμματος, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρίνουν οι ψηφοφόροι. Τέσσερις μέρες απομένουν πριν από τη μάχη των μαχών στην Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής, όπου ο πρόεδρος του κόμματος και οι επίδοξοι μνηστήρες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Την Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή θα καταθέσω έναν οδικό χάρτη για όλα αυτά τα οποία πιστεύω και νιώθω ότι αφορούν και, πώς να πω, είναι η αγωνία πολλών ανθρώπων οι οποίοι σήμερα μας παρακολουθούν.